Δύσκολη είναι η κατάσταση μετά από θέματα νερού με το εφιαλτικό σενάριο να πούμε το νερό νεράκι να γίνεται ολοένα και πιο υπαρκτό. Συσκέψεις επί συσκέψεων πραγματοποιούν στο Υπουργείο Γεωργίας με τους αρμόδιους να προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο, ακόμη και να μην καταγραφούν βροχοπτώσεις το φετινό χειμώνα, λαμβάνοντας σειρά μέτρων. Στο μέτωπο της ίδρευσης, έχοντας ως βασικό στόχο την πλήρη κάλυψη της χρονιάς, γίνεται και ο αντίστοιχος σχεδιασμός. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο σχεδιασμός βασίζεται στις υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες παρέχουν και μεγάλο κομμάτι των αναγκών της ίδρευσης. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθούν και επιπλέον μικρές κινητές μονάδες αφαλάτωσης μέσα στη χρονιά, ούτως ώστε να διασφαλιστούν στο 100% οι ανάγκες ίδρευσης. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες στα δίκτυα. Κάποιες νέες γεωτρήσεις επίσης αναμένεται να μπουν στο πρόγραμμα μέσα στη χρονιά, ούτως ώστε να καλύψουν και κάποιες κοινότητες οι οποίες δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από τα κυβερνητικά ιδιωτικά έργα. Στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του τμήματος, μεταξύ άλλων, είναι η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης. Την 100% χρήση του ανακτημένου νερού, διαχείριση της ζήτησης, το οποίο καλύπτει τόσο την ίδρυψη όσο και την άρτευση. Αλλά αυτά είναι μέτρα τα οποία θα αργήσουν να αποδώσουν καρπούς. Μεγάλο στοίχημα θα είναι και η άρδευση, αφού αν δεν υπάρξουν βροχοπτώσεις, η χρονιά για τους γεωργούς θα είναι πολύ δύσκολη. Σίγουρα θα υπάρξουν μεγαλύτερες περικοπές όπου θα διατίθεται για σκοπούς άρδευσης. Θα ενημερωθούν οι αγρότες πιο νωρίς φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές για τη διαθεσιμότητα του νερού, ούτως ώστε να υπάρξει αντίστοιχος προγραμματισμός και από μέρος τους. Και σε περίπτωση που υπάρξει καλύτερη βροχολογικά χρονιά, τότε αντίστοιχα θα ενημερωθούν αργότερα κατά τον Απρίλιο ενδεχομένως ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ποσότητα που θα μπορούν να διαθέσουν. Αλλά αναμένουμε τα χειρότερα καταρχήν. Τα φράγματα σχεδόν στέρεψαν λόγω της ξηρής χρονιάς που είχαμε, δυσχερώνοντας το έργο των αρμοδίων. Εικόνα που αποτυπώνεται μέσα από φωτογραφίες και βίντεο του Cyprus From Air και για την επαρχία Λεμεσού. Εικόνες από το Πέραπέδι και το φράγμα στην Τριμύκλινη, τα οποία είναι σχεδόν άδεια. Είναι πραγματικά δύσκολη. Είναι μια χρονιά με υψηλή ανομβρία. Αυτή τη στιγμή τα φράγματα, η πληρότητα είναι στο 32,5% σε σημερινή έτσι καταγραφή. Σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την αντίστοιχη περσινή ημέρα που ήταν στο 55,5%. Αν και το πρόβλημα αφορά ολόκληρο το νησί, η επαρχία Πάφου και τοπικοί άρχοντες κρούν ήδη τον κόδωνα του κινδύνου. Οι φετινές λιγοστές βροχοπτώσεις οδήγησαν τα δηληστήρια Καναβιού και Ασπρόκρεμου, αλλά και την μονάδα φαλάτωσης, όπως καταγγέλουν, να φτάσουν στο σημείο να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της επαρχίας, κυρίως εάν και φέτος σημειωθεί η ίδια κατάσταση. Ενδεικτικά, η πληρότητα του φράγματος του Ασπρόκρεμου ανέρχεται φέτος στο 40,1%, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στο 68,5%, ενώ της Καναβιού ήταν στο 42,5% και την αντίστοιχη περσινή περίοδο στο 62,3%. Η αφαλάτωση της Πάφου λειτουργεί κανονικά σε συνεργασία με το δηληστήριο του Ασπρόκρεμου. Αυτή τη στιγμή η ζήτηση καλύπτεται κατά το δυνατόν όσον αφορά πάντα την ίδρευση. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή εστιάζονται κυρίως στην άρδευση. Στη ζήτηση υπάρχουν μεμονωμένα ενδεχομένως προβλήματα κατά διαστήματα λειτουργικά, τα οποία αντιμετωπίζονται ωστόσο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε αυτά αφορούν έντονες βροχοπτώσεις, είτε υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένο καύσωνα, επηρέασαν σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης τις οδιές. Μολονότι ο κλοιός της ανοβρίας στενεύει, εντούτοις σήμερα